η κυβέρνηση πήρε την πολιτική απόφαση να μην δώσει ούτε ένα ευρώ προκειμένου να διασφαλίσει στοιχειοδός την υγεία των παιδιών, των γονιών και τη δικιά μας. Σαν να μην έφτανε ότι δεν έκανε τίποτα άλλο το καλοκαίρι να εξασφαλίσει χώρους και προσωπικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρότι υπάρχουν αίθουσες κλειστές σε πολλά σχολεία της Αθήνας, αρνείται πεισματικά η κάθε διεύθυνση να ανοίξει τμήματα. Μέσα στα σχολεία της Γκράβας υπάρχουν αίθουσες κλειστές. Προτάσεις από τους συλλόγους δασκόντων στη διεύθυνση να σπάσουν τμήματα και λένε ότι έχει έρθει κανονικότητα πια, βάλτε μία μάσκα και μπείτε σε 28-29 τμήματα. Δήθεν πανηγυρίζει γιατί πήρε τους αναπληρωτές πιο νωρίς από ποτέ. 42.000 συμβασιούχοι πέρσι, 3.500 συνταξιοδοτήσεις, μόνο 23.000 συμβασιούχοι έχουν προσληφθεί. Σε νορμάλ συνθήκες, όχι COVID, και δεν έχει πάρει ούτε τους μισούς. Οι καθαρίστριες αντιστοιχούν μία σε κάθε σχολείο μαριά. Βαφτίζουν τα σχολικά συγκροτήματα σχολεία προκειμένου να φορτώσουν 3 και 4 συναδέλφισες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πετάνε έξω έμπειρο προσωπικό που δουλεύει 15 και 20 χρόνια με το πρόσχημα της ελληνομάθειας. Μία πράξη ρατσιστική και απάνθρωπη. Καλούμε τους συλλόγους γονέων, τους μαθητές, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων και τα σωματεία, πρωτόβουλα, να πρωτοστατήσουμε σε κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα, να διεκδικήσουμε τον αυτονόητο, την ασφάλεια τη δικιά μας και των παιδιών μας. Κλιμακώνουμε την πάλη μας με γενικές συνελεύσεις και μεγάλη απεργία στα τέλη του μήνα, έτσι ώστε να δώσουμε ακόμα πιο δυναμική απάντηση. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους.